σε αυτό το Out of the Box Challenge συναντάμε τον Στέλιο Καλαϊτζή. Σκηνοθέτη και ηθοποιό, απόφυτο του Εθνικού Θεάτρου. Το γνωρίζουμε από την τηλεόραση, από τις σειρές μαζί σου, Πλεμμένα όνειρα, Εκδρομή. Και τώρα εδώ στο Vault σκηνοθετεί την παράσταση Γρανάζια, που το Μάθιο κοντά σας. Επίσης παίζει και στον Ο Άνθρωπος Ελέφαντας, που για δεύτερη σεζόν. Όχι, για δεύτερη παράσταση. Για πρώτη παράσταση. Πάμε να το γνωρίσουμε. Πάμε να το γνωρίσουμε. Επίσης μετά από αυτό που κάνουμε τώρα έχω πρόβα. Οπότε βολεύει πάρα πολύ. Νομίζω είναι. Μένες μπαρ. Δυο χιλιόμετρα. Τέλεια. Είσαι έτοιμος για το challenge. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Χέρι. Να μπορέσω να πάω διακοπές ένα μήνα περίπου εκτός Ελλάδος. Δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελα αυτή τη στιγμή, σαν ένα πολύ καλό σχέδιο για μένα, για τον εαυτό μου. Θα πήγαινα μάλλον Ιαπωνία. Αχα, ναι. Αυτή την εποχή και οποιαδήποτε εποχή θα πήγαινα. Θα μπορούσα και να μείνω. Ιαπωνία, όχι Κίνα. Α, οκ. Τι να αφήνουμε. Τι να αφήνουμε. Θα πιάσουν αυτά ή μόνο τα λέμε. Θα πιάσουν. Α, όταν θα μπορούσα να πιάσουν. Το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σου είναι... Νομίζω ότι είμαι εγωιστής πολύ. Έτσι, ξεκινάμε. Η αλήθεια είναι ναι, ότι είμαι πολύ εγωιστής, αλλά αυτό με κάνει να είμαι και τελειομανής. Οπότε νομίζω είναι ένας καλός συνδυασμός τη δουλειά που κάνω. Καλό κακό. Εσείς και τελειώνεις, το κρατάμε. Είναι τα βασικά. Σίγουρα. Το θέλουμε. Κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Τέλεια. Εγωιστής και τελειωμανής. Ναι. Τα κρατάμε και τα δύο. Και τρίτο και καλύτερο. Ελπίζω να είναι καλύτερο. Θέλεις. Θέλεις να το πάω. Ναι, ναι, ναι. Να επιλέξω εγώ και εσένα. Όχι, όχι. Γιατί όχι. Εντάξει, ναι, θα επιλέξεις εσύ για μένα. Τι εκτιμάς περισσότερο στους φίλους σου? Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ φαν της φιλίας. Τα αφήνω λίγο. Τι εκτιμάω περισσότερο στους φίλους μου? Φίλους, ανθρώπους που αγαπάω, ανθρώπους που έχω κοντά μου. Νομίζω την ειλικρίνεια. Την ειλικρίνεια όσον αφορά και τον ίδιο τους με αυτό και ό,τι έχει να κάνει με. Η ειλικρίνεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να αγαπήσει τον άλλο. Εγωιστής, τελειομανής, ειλικρίνη. Καλό. Τι. Το κρατάμε. Ναι. You like. Και να μην μπορώ αυτό να καλάσω. Το είμαι αυτό που συμβαίνει. Και τώρα είναι όσο δύσκολα. Δύσκολο. Με χέρι πρέπει να έρθει το κόκκινο αυτή. Δύσκολο γιατί. Μέσα σε αυτό το ωραίο κουτί υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο θα πεις πως βίωσες αυτό όλο αυτό εδώ. Και τη ζωή σου μέχρι σήμερα. Κάτι. Αλλά θα καθορίσει τον τρόπο αυτό το κουτάκι. Οκ. Για να δούμε. Θέλεις να τη βγάλω. Ναι. Θέλω να κάνω την πεντάει. Να πεις και μόνο και τη ζωή. Ναι. Εδώ, για πάμε. Ωραία. Πρέπει να πω και τι είναι. Όχι, το διαλέγεις εσύ αυτό. Όχι, εννοώ να πω ότι είναι η καρτούλα αυτό. Άμα θέλεις. Αλλιώς θα το γράψουμε που κάνω. Ωραία, τι. Διάλεξε τον αγαπημένο σου σούπερ ήρωα. Σούπερ χειρό. Και πρέπει να κάνω δηλαδή. Όχι. Ταρ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 α
και τρομάζω. Nice life, man.